Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νομού Φθιώδας, τον κύριο Βέτα. Καλησπέρα κύριε Βέτα. Καλησπέρα κύριε Βούτση. Πάμε για ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο ολοκαύτωμα. Έτσι το λέω, μπορεί να ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά με όσα έχουν προηγηθεί και αν την αχθεί η μπάγκα στον αέρα, μάλλον εκεί οδηγούμαστε. Θα ήταν καλό να αποφευθεί αυτό το ολοκαύτωμα. Νομίζω ότι αυτό θα συμβεί τελικά. Πως όλοι έχουμε στη σκέψη μας και οι εταίροι και εμείς ότι θα κάνουμε τις υποχωρήσεις μας και στο τέλος θα βρούμε μια λύση η οποία θα είναι, τουλάχιστον θα μας πάει στο μέλλον. Για να αποφύγουμε όλο αυτό όπως και εσείς το περιγράψατε, αυτό το παγκόσμιο ολοκαύτωμα, το οποίο δεν μπορούμε να το περιγράψουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τις διαστάσεις του, το μέγεθός του, τις επιδράσεις του, δεν το ξέρουμε. Προφανώς δεν το ξέρουμε. Πάμε όμως τώρα γιατί τα τελεσίγραφα, κύριε Βέτα, έχουν έρθει. Ο κύριος Τούσκ, ο κύριος Σούλτς, που προσπαθούν να πατήσουν και σε δύο βάρκες, ή παίρνετε αυτές τις αποφάσεις, ή χρεοκοπούμε, ή χρεοκοπείτε, αλλά θέλουμε να είστε συνενετικοί και να συναποφασίσουμε. Τι κάνουμε? Τίποτα δεν κάνουμε. Εμείς κάνουμε αυτό που είπαμε, κάναμε ό,τι μπορέσαμε να κάνουμε, κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Ανακοινώσαμε στον ελληνικό λαό τι ακριβώς δεν δεχόμαστε και τι ακριβώς δεχόμαστε, πού κάνουμε πίσω και τι κόκκινες γραμμές βάζουμε. Το ξέρει όλα, τα ξέρει όλα πια ο ελληνικός λαός. Και αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις ότι τουλάχιστον αυτή μας ειλικρίνεια εκτιμήθηκε και υπήρξε η ανταπόδοση από την πλευρά του ελληνικού λαού. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα. Εμείς κάνουμε αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε. Τώρα η μπάλα είναι και η ευθύνη στα χέρια και στην πλευρά των εταίρων. Δευτέρα έρχεται αύριο, οπότε θα δούμε. Δευτέρα, κοντή γιορτή. Κοντή γιορτή, ναι, νομίζω πως θα δούμε τα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι δεν θα είναι καμία μέρα σημαντική, αλλά με την έννοια ότι δεν περιμένουμε καμία συμφωνία. Απλά τουλάχιστον να πέσουν λίγο οι φωνές και να συμφωνήσουμε, να θεωρείτε συνεχίσουμε να συζητάμε. Θεωρείτε ότι μπορεί να μην πάρθει απόφαση και δεν αύριο, δηλαδή, να δοθεί μια παράταση? Δεν νομίζω πως έχουν τελειώσει τα θέματα και δεν νομίζω πως αύριο θα υπάρξει κάποια απόφαση σημαντική, η οποία θα μας πάει, όπως είπα, στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, αν ηρεμήσουν τα πνεύματα και συμφωνήσουμε να συνεχίσουμε να συζητάμε, αυτό θα είναι καλό και για τις δύο πλευρές. Κύριε Βέτα, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ένας πόλεμος ανακοινώσεων και θα σταθώ σε ένα τοπίο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκτιμώ ότι εσείς λέτε εμείς κάναμε αυτά και βγαίνει ο κύριος Γιούνκερ, λέει, ή εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εμείς λέει δεν ζητήσαμε περικοπές συντάξεων ή δεν ξέρω τι άλλο, ουσιαστικά λέγοντας ότι εσείς δεν λέτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Τι να πρωτοπιστέψει ο κόσμος? Ποιος του λέει την αλήθεια, ποιος του λέει τα ψέματα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα τερτύπια αυτά δεν έχουν πολύ δρόμο και δεν νομίζω να αγγίζουν για κανένα. Και νομίζω ο ελληνικός λαός, ανοίγοντας την τηλεόρασή του εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, με πολύ μεγάλη ένταση, ακούει μια το ένα, μια το άλλο. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά που είπαμε, σε αυτά που υποσχεθήκαμε. Ξεκαθαρίσαμε τις θέσεις μας, βάλαμε κάτω λοιπόν, στείλαμε τις 47 σελίδες. Πιστοχωρήσατε καθόλου και δεν το λέω σαν αρνητική εξέλιξη. Μα σαφώς και κάναμε πίσω σε μερικά πράγματα. Σαφώς και υπολογίσαμε πως αυτά δεν μπορούν να γίνουν σήμερα, μπορούν να γίνουν στο άμεσο, στο εγγύηση, στο βαθύτερο μέλλον, αλλά αυτό είναι το ξέρει ο ελληνικός λαός. Στείλαμε προτάσεις, συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είπαμε το ένα ή το άλλο. Στείλαμε λοιπόν και εμείς το mail μας με τις προτάσεις που μπορεί να ανεχτεί και να αντέξει ο ελληνικός λαός και να μην βγάζει την κυβέρνηση αυτή από τα βασικά της προεκλογικά, θα έλεγα, λόγια και λόγους. Αυτό κάναμε, το ξέρει κύριε Βουτσίνο. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί κανένας να ισχυριστεί ότι λέμε ψέματα ή ότι κρύβουμε κάτι ή ότι συνομιλούμε και βάζουμε στην κουβέντα μας άλλα πράγματα. Άλλοι το κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι απολαμβάνεται ακόμα μεγάλη αποδοχή του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο. Οφείλω να ομολογήσω. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Αλλά όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Δεν είναι τυχαίο. Έχετε δίκιο. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η αυριανή ημέρα, οι επόμενες μέρες. Προφανώς θα υπάρξει μια παράταση χρόνου και θα υπάρξει μια παράταση χρηματοδότησης μέχρι να συζητηθούν τα πολύ μεγάλα θέματα όπως είναι το χρέος, όπως είναι η διευθέτησή του, η ρύθμισή του. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ένας κοινός νους, μια κοινή λογική θα πει, κύριε Βέτα, ότι ο Πρωθυπουργός έχει βγει, έχει μιλήσει, έχει πει τι κάνουμε. Θεωρώ ακατανόητο από την άλλη οι πιστωτές, οι εταίροι, ας τους αποκαλέσουμε όπως θέλουμε, να συνεχίζουν να βάζουν αυτή τις κόκκινες γραμμές. Δηλαδή δεν θέλουν μια χώρα να παραμείνει στον κορμό του ευρώ, δεν θέλουν η Ελλάδα να πάρει τρόχια ανάπτυξης. Δυσκολεύομαι δηλαδή να γιατί το καταλάβω. Άρα μήπως κρύβεται κάτι πιο ύποπτο πίσω κάτι από όλα αυτά? Γιατί να μην θέλουν μια χώρα στην Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη και να παραμείνει στο πλαίσιο του ευρώ, να είναι μια φτωχή χώρα. Να είναι μια χώρα υποχείριό του, μια χώρα η οποία θα εξυπηρετεί τα συμφέροντά του, μια χώρα η οποία θα αποτελεί μια χαρά πολύ φτηνή εργατική χώρα, να το πω έτσι, εργατικά χέρια αυτό εννοώ, ή μια χώρα η οποία θα είναι πάμφτωχη παραμένοντα στο ευρώ και στην Ευρωζώνη, η οποία όμως δεν θα έχει καθόλου δημόσια περιουσία, δεν θα έχει καθόλου πλούτο, θα τον φάνουν, θα τον εκμεταλλεύονται, θα τον πουλάνε, θα κερδίζουν. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, έτσι λειτουργεί, στην πιο ακραία του φάση. Τη ζούμε πάρα πολλές φορές και την έχουμε ζήσει και άλλες φορές
στη διάρκεια της ζωής μας, να το πω έτσι, τη ζούμε και τώρα. Αυτό που όχι σας κατηγορούν, αλλά λένε ότι ήταν το τελευταίο, το ίστατο όπλο ή ατού της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, ότι αν οι διαπραγματεύσεις όπως φτάνουμε εδώ δεν καταλήξουν κάπου, θα τραβήξει το χαλί που σημαίνει να, αυτό που είπα στον πρόλογο μου, να τεινάξετε την μπάγκα στον αέρα. Δηλαδή, το τελικό σας πλάνο ήταν αυτό, κύριε Βέτα. Είναι έτσι τώρα. Αυτό. Δεν νομίζω τώρα. Δεν νομίζω τώρα ότι μπορεί κάποιος σοβαρός άνθρωπος να ισχυριστεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας και μια κυβέρνηση, λες και είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον τόπο, ότι είναι 300 βουλευτές μόνο ή ξέρω εγώ 149 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Το ρωτώ γιατί το έχετε για όνομα ακούσει. Του Θεού. Να σου πω κάτι, ακούω πολύ χειρότερα πράγματα. Ακούω πολύ χειρότερα πράγματα. Ακούω όμως και πάρα πολύ καλύτερα πράγματα. Εγώ τα ακούω όλα και τα σέβομαι όλα. Δεν σημαίνει επειδή τα ακούω πρέπει να τα αποδεχθώ κιόλας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρότητα σε αυτό το πράγμα, ότι είμαστε έτοιμοι να τεινάξουμε την μπάρκα στον αέρα. Είμαστε έτοιμοι όμως να μην κάνουμε πίσω από αυτό που αντέχει ο Έλληνας σήμερα. Δεν αντέχει άλλο φτώχεια και άλλη εξαθλίωση. Δεν αντέχει η οικονομία μας να μείνει στο μηδέν. Ας πάμε σε ένα ενδεχόμενο του Brexit, είτε από εμάς, είτε από τους εταίρους ή και από τους δύο. Επειδή στελέχοι σας έχουν αναφερθεί στο ζήτημα της δραχμής πλέον, για κάποιους είναι τρομοκρατικό σενάριο, κύριε Βέτα. Ακούστε. Θέλετε να μου καταθέσετε και την άποψή σας. Ακούστε. Για το αν αύριο λοιπόν πάμε στη δραχμή, τι θα γίνει σε αυτή τη χώρα. Ακούστε, θα είναι χειρότερα ή καλύτερα τα πράγματα. Είναι σαν να ρωτάμε κάποιον, αν τον πυροβολήσουμε, πώς θα αντιδράσει τον πόνο. Εάν το κάνουμε αυτό. Νομίζω πως δεν είναι λογικό. Νομίζω ότι η φτώχεια δεν μπορεί κάποιος να την υπολογίσει ή τις δυσκολίες δεν μπορεί κάποιος να τις ορίσει. Και δεν μ' αρέσει μάλιστα να ακούω και από σοβαρούς ανθρώπους, και οι οποίοι μπορεί να έχουμε και στον χώρο μου, ότι εάν πάμε και στο Brexit, εάν βγούμε από το ευρώ, δεν βαριέστε αδερφές, σε 5-6 μήνες θα είμαστε καλύτερα. Μπράβο. Ή σε ένα χρόνο θα είμαστε γιατί καλύτερα. Μπορεί ίσως να είμαστε σε καλύτερα. Τα λένε πάρα πολλοί άνθρωποι αυτά. Έτσι, είπαμε, τα ακούω, αλλά δεν σημαίνει ότι τα αποδέχομαι κιόλας. Αλλά μπορεί να πάμε και πολύ χειρότερα. Είναι η αρχή του τέλους, σας διακόπτω. Εάν κάνει η Ευρώπη αυτό το Brexit, η αρχή του τέλους για την Ευρωζώνη, αυτό που λένε ότι αυτό το εγχείρημα απέτυχε και ήταν για ολίγους, κύριε Βέτα. Και αυτό θα σημαίνει. Και την αδυναμία της Ευρώπης να αφαιρθεί αλληλέγγυα και να τηρήσει έτσι τη συμφωνία της θα σημαίνει. Και πάρα πολλά πράγματα σημαίνει αυτό. Και βεβαίως ξυλώνεται το που λέω. Και βεβαίως αλλάζουν οι ρόλοι στον χώρο μας. Και βεβαίως αλλάζει όλη η γεωπολιτική έτσι, ιστορία στο κομμάτι της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και βεβαίως αλλάζει. Και βεβαίως έρχονται αγωγοί και βεβαίως δημιουργούνται νέοι σύμμαχοι και βεβαίως δημιουργούνται νέες σχέσεις. Έτσι είναι η ζωή. Δεν σταματάει με η ζωή μιας χώρας αν είναι σε αυτό το νόμισμα ή στο άλλο. Παρ' όλα αυτά, για να είμαστε ξεκάθαροι, μην μπερδεύουμε πάλι τον κόσμο και ακούγονται άλλες απόψεις. Η απόφαση του κόμματος και η συνεδριακή του, αλλά και αυτής της κυβέρνησης, είναι το να παλέψει την καλύτερη λύση σε αυτό που λέγεται ευρώ. Εάν κάποτε η χώρα δώσει εντολή σε όποια κυβέρνηση να διαπραγματευτεί ακόμη και την έξοδό της από το ευρώ, να το συζητήσουμε. Θα είναι μια άλλη μέρα. Δεν είναι όμως η μέρα για να κάνουμε την κουβέντα αυτή. Εγώ κατανοώ πάρα πολύ καλά τι λέτε. Ο κόσμος νομίζω πως η έξοδος της χώρας από την Ευρωζώνη ή από το ευρώ είναι πάρα πολύ εύκολο πράγμα. Καταθέσουν 1, δις και πλέον δηλαδή αυτές τις ημέρες. Δηλαδή, ξέρετε, κάνουν ρεπορτάζ πώς κρύβουν οι Έλληνες τα λεφτά τους. Ναι. Αν πριν από λίγο άκουγα έξω απόψεις ή αν θέλετε ειδήσεις οι οποίες έχουν το όνομα των εκπροσώπων των θεσμών. Κάποιων εκπροσώπων των θεσμών. Δεν έχουν όνομα αυτοί οι εκπρόσωποι. Δεν έχουν όνομα οι θεσμοί. Να σας πω, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα πώς παίζεται το παιχνίδι της τρομολαγνίας και της τρομοκρατίας του κόσμου. Αλλά δεν είναι αυτό που κυρίως μας κάνει να θυμώνουμε. Προχθές το Σύνταγμα έγινε μια συγκέντρωση. Εδώ βλέπετε, κύριε Βούτση, σε όλο τον κόσμο γίνονται συγκεντρώσεις υπέρ όχι της κυβέρνησης, υπέρ της πατρίδας μας. Και μας συμπαρίστανται λαοί ολόκληροι. Και στο ιστορικό της χώρας, κάποιοι άνθρωποι μαζεύτηκαν στο Σύνταγμα να συμπαρασταθούν στον Σόιμπλε και στη Μέρκελ, το καταλαβαίνετε. Σε ποια διχαστική, θα έλεγα, διάθεση έχουν κυνηγήσει κάποιοι. Βλέπω τον κύριο Σαμαρά να έχει πάρει Σβάρνα. Δεν άφησε χωριό για χωριό. Ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς πήρε Σβάρνα τα χωριά να στηρίξει, λέει, τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Ο κόσμος καταλαβαίνει, τα βλέπει. Τα έχει κρίνει και θα τα κρίνει και στο μέλλον. Δυσκολεύομαι πάντως να καταλάβω το εξής. Εγώ θα μείνω στις προσπάθειες που γίνονται για την Ελλάδα στο ευρώ, για τις εκδηλώσεις συμπαράστασης στην Ελλάδα. Αλλά αυτά φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν τα λαμβάνουν υπόψη. Όπως και όπως αυτό που εσείς επικαλείστε, έχουμε την πρόσφατη λαϊκή εντολή. Δεν δείχνουν να τους ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, κύριε Βέτα. Εγώ θα σας πω το εξής. Άρα για αυτούς είναι μονόδρομος, ίσως ο δρόμος της λιτότητας. Θα σας πω κάτι. Καταρχήν δεν υδρώνει το αυτί τους για τους λαούς τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και όσο θα φανεί παράξενο αυτό που λέω, αυτή η σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική δεν υδρώνει. Απλά υδρώνει το αυτί του κόσμου. Ξέρετε, η συμπαράσταση στον Έλληνα και στην ελληνική πολιτεία και στην χώρα μας δεν είναι, ξέρετε, μια έτσι συναισθηματική συμπαράσταση. Ότι κρίμα οι καημένοι Έλληνες οι οποίοι πεινάνε και δεν μπορούν κτλ.
Είναι η συμπαράσταση η οποία έχει στη βάση της τη γνώση πλέον των λαών εκείνων ότι τα πράγματα έρχονται και για εκείνους δύσκολα. Ότι σειρά παίρνουν κι άλλοι. Και ότι καταλαβαίνουν το θηρίο αυτό μεγάλωσε πάρα πολύ. Και αν φάει την Ελλάδα σήμερα, θα γιγαντώσει περισσότερο. Θα τρανώσει και θα φάει κι άλλους αύριο. Και σιγά 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 θα φάει ό,τι είναι γύρω του. Και στο τέλος τον εαυτό του. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο που μας αφορά. Έχει γνώση πια ευρωπαϊκός λαός. Και νομίζω ότι επειδή ενημερώνεται πάρα πολύ καλά, ακούει και οικονομολόγους εξαιρετικούς, μεγάλους, νομπελίστες στον παγκόσμιο χώρο και στον ευρωπαϊκό χώρο, ο οποίος δεν έχει τίποτα με την Ελλάδα. Δεν την αγαπάει έτσι την Ελλάδα για το τίποτα. Ναι. Αλλά τον ακούει αυτόν τον άνθρωπο και λέει: για μισό λεπτό, ρε παιδιά. Εδώ ακούω και την Ελλάδα, ακούω και σοβαρούς ανθρώπους, ακούω σοβαρούς θεσμούς, ακούω σοβαρές χώρες να λένε πως αυτό το πρόγραμμα είναι λάθος, δεν οδηγεί πουθενά. Λοιπόν. Τι να συζητάμε περισσότερο. Λοιπόν, επειδή από το πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ξημερώματα μέχρι τις 4 η ώρα που θα είναι η σύνοδος κορυφής, θα γίνονται πυρετώδεις διαβουλεύσεις, κύριε Βέτα, και δεν θέλω, σας το ξαναλέω, είστε έντιμος άνθρωπος και δεν το κάνετε επικοινωνιακά. Θέλω να μου πείτε, θα βρεθεί η χρυσή τομή. Όλοι προσπαθούν να κάνουν το chicken game. Ποιος θα υποχωρήσει πρώτος, έτσι. Θα είναι η Ελλάδα, θα είναι η εταίροι. Ποιος θα πάρει τα περισσότερα. Αυτή η κυβέρνηση έχει πάρει την απόφασή της να πάει τη χώρα παρακάτω και όχι τη χώρα πίσω. Αυτή η κυβέρνηση έχει πάρει την απόφασή της να πάει τη χώρα μπροστά και στο μέλλον με πολύ μεγάλες αλλαγές, με πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις και όχι σε χώρα τύπου Βιετνάμ. Με μία προϋπόθεση. Ότι θα στηρίξουμε την αξιοπρέπειά μας και την αξιοπρέπεια του λαού. Δεν θα κόψουμε συντάξεις και μισθούς, δεν θα πειράξουμε επιδόματα που δίνουν ψωμί στον κόσμο. Κάναμε πίσω, όπως είπα, και θα κάνουμε ίσως αν χρειαστεί και λίγο πίσω σε πράγματα που νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε σήμερα, αλλά μπορούμε αύριο να τα υλοποιήσουμε. Και νομίζω ότι θα έχουμε μία συμφωνία, η οποία, όπως σας είπα και πριν, και συγγνώμη που το επαναλαμβάνω, θα μας πάει στο μέλλον. Μακάρι. Δύσκολα, το κατανοώ, το ξέρει ο κόσμος ήδη ότι θα είναι δύσκολα, αλλά στο μέλλον και όχι πίσω. Κύριε Βέτα, σας ευχαριστώ. Μακάρι να αποτυπωθεί και η δικιά σας η αισιοδοξία, όπως και πολλών σήμερα κυβερνητικών στελεχών. Όπως είναι σοβαρή αυτή η κυβέρνηση, κύριε Βούτση, συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι σοβαρή γιατί γι' αυτό ακριβώς κρατάει και αυτή η διαπραγμάτευση τόσο καιρό. Εάν δεν ήταν σοβαρή, θα είχαμε τελειώσει. Είναι σοβαρή, είναι υπεύθυνη, είναι δημοκρατική κυβέρνηση με τις φωνές της. Πολλά το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά άλλοι λένε ότι είδε αδιέξοδα και πιέσεις και άρχισε να ξεχυλώνει, όπως λέτε, το πουλόβερ, να δει μέχρι πού θα φτάσει. Δεν είναι και η άλλη άποψη. Δεν νομίζω ότι ξεχυλώνει, θα το δείτε σύντομα ότι δεν ξεχυλώνει το πουλόβερ. Είσαι πάρα πολύ σφιχτό και με φωτογραφία.